πάσα αναξία. Πέρα από κάθε έλεγχο. Δηλαδή, πραγματικά και εδώ υπάρχει και μια ανακοίνωση της ΕΠΗ τότε, η οποία κατέληγε έτσι, ότι πιστεύουμε ότι πριν, όχι μόνο πριν από την υλοποίηση, αλλά πριν από την ανάθεση του σχετικού έργου, πρέπει να ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγγύησεις κλπ. Μάλιστα. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω, τη σειρά συνόδου εγκυκλίους, δύο συγκεκριμένα, οι οποίες αναφέρουν για αυτό την απειλή του ηλεκτρονικού φακελώματος. Η απειλή, η εγκύκλιος της 9ης Μαρτίου του 1993, τη σειρά συνόδου λοιπόν. Η εφιαλτική απειλή κατά των ατομικών ελευθεριών του πολίτου απασχολεί την ιερά συνόδο και το καταγγέλει στον ελληνικό λαό. Η απειλή αυτή καθίστε εύκολο διάκριτος αν ληφθεί υπόψη η ύπαρξη της ηλεκτρονικής λωρίδος στο κάτω μέρος των ταυτοτήτων. Αναφέρει πολλά αυτή η εγκύκλιος και λέγει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος σε εκδόσεις των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Ένα άλλο κείμενο πάλι τη σειρά συνόδου, πάλι εγκύκλιος των ελληνικών λαών, υπαριθμών 2548, 1η Απριλίου του 1993, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Ιερά Σύνοδος έχει επισημάνει και την εφιαλτική απειλή η οποία υποκρύπτεται στην ηλεκτρονική ταυτότητα απειλή φακελώματος των Ελλήνων, με τη δυνατότητα να περιέχονται στη μαγνητική λωρίδα κάθε ταυτότητος διάφορα άγνωστα στον κάτοχον στοιχεία, τα οποία μόνο το ειδικό ηλεκτρονικό μηχάνημα δύναται να διαβάσει, και ανέμενε η Εκκλησία ότι το λεπτό αυτό σημείο θα συναντούσε την ευαισθησία των δημοκρατικών κομμάτων, πριν όμως μεταλήπης της διαπιστώνει ότι καμία αντίδραση δεν σημειώθη και ήδη παραδίδεται ο λαός στο έλεος των εκάστοτε κρατούντων και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την χρησιμοποίηση της δυνατότητας αυτής είτε νομίμως είτε παρανόμως προς παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το αυτό ακριβώς επισημαίνουν και οι γιορτοί της πατέρες σε δύο εγκυκλίες προς τον ελληνικό λαό. Και εμείς ρωτούμε πώς τώρα η πολιτεία αγνοεί όλη αυτή την φωνή εκκλησίας, των μονών, των συλλόγων, εκατοντάδες συλλόγων, των πολιτών, οι οποίοι πολίτες Ελληνές, ενωμένοι όλοι ως μία εκκλησία, παλαιό και νέο μερολόγιο, αυτό το ψήφισμα το οποίο έγινε στη σύναξη στο Μπουρνέλι, αυτό το ψήφισμα έρχεται να δώσει 21 Ιουνίου του 1993, πολύ πρόσφατο, είναι μια έκρηξη αγανακτήσεως του ελληνικού λαού και παλαιομερολογητών και νομερολογητών και της επισήμης εκκλησίας που είχε εκπροσώπους της εκείνη. Μια έκρηξη αγανακτήσεως. Τι γίνεται λοιπόν, εμπέζεται όλος ο ελληνικός λαός. Το 98,1% εμπέζεται και οδηγείται σε μια ταυτότητα να δεχτεί ταυτότητα με ενδεχόμενο το φακέλωμα και με τόσα άλλα απαράδεκτα στοιχεία. Αλλά θα ήθελα εγώ να γυρίσουμε και να σχολιάσουμε με πολύ σύντομο λόγο τις κάρτες, οι οποίες είναι δεδομένη πλέον περίπτωσης. Ήδη έχουν μοιραστεί 40.000 κάρτες και δεν ξέρω μέσα στις μέρες αυτές πόσες άλλες χιλιάδες έχουν μοιραστεί. Οι οποίες κάρτες κοινωνικής ασφάλισης θα υποχρεωθούν να τις παραλάβουν όλοι οι πολίτες. Υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Δηλαδή, ενώ οι κάρτες αυτές δεν παρουσιάστηκαν, δεν αναλύθηκαν, δεν δόθηκαν οι προδιαγραφές να τις δει ο λαός, δεν συζητήθηκαν και μας τις έδειξαν στην τηλεόραση και είδαμε ότι περιέχουν barcode και ασφαλώς και το 666 το χάραγμα του Αντιχρίστου. Δηλαδή ταυτότητες με χάραγμα και barcode δίδονται στο λαό. Μετά περιέχουν τον ΑΜΚΑ, τον 11ψήφιο αριθμό, που είναι ένα είδος, ένας προθάλαμος του ΕΚΑΜ. Λοιπόν, ερωτάμε. Ο ελληνικός λαός μπορεί ήσυχος να αποδέχεται αυτές τις κάρτες? Γιατί δεν κάλεσαν να γίνουν συζητήσεις οι κύριοι της πολιτείας και οι ειδικοί να αναλύσουν πρώτα αυτοί τι είναι οι κάρτες αυτές? Τις είδαμε στις οθόνες των τηλεόρασεων προεκλογικά και τώρα τις αναγγέλνουν ότι τις μοιράζουν. Ποιον ρώτησαν? Με ποιον συζήτησαν? Έχουμε δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο ή έχουμε μια καταπίεση των ατόμων που την επιβάλλουν κάποια κέντρα αποφάσεων για κάποιους ΑΒ λόγους ή προμήθειες ή φακελώματα ή μεθόδευση για τον ΕΚΑΜ, τον τελικό? Εγώ στυλιτεύω και παρακαλώ τον ελληνικό λαό να αφυπνιστεί και να μην δέχεται αυτές τις κάρτες κοινωνικής ασφάλισης. Ζητάμε εξυγχρονισμό, αλλά όχι σφραγίσματα του Αντιχρίστου. Ζητάμε τεχνολογία να αλαφρύνει τους κόπους και τους μόχθους των εργατών και των υπαλλήλων και των μισθοσυνταξίχων, αλλά όχι όμως να τον περιπλέκουν με άμκα, με φακελώματα και με τόσα άλλα ύποπτα πράγματα. Και να του βάλουν και το μπαρκό, το χάρημα του Αντιχρίστου. Και συμβαίνει αυτό. Αγαπητοί τηλεθεατές και αγαπητοί προσκεκλημένοι, εκπληρώνεται κατά γράμμα, πιστεύω, η προφητεία του Αγίου Ιωάννου στην Αποκάλυψη. Και η να μη της δίνεται αγορά σε υπολή σε ημί ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού.
Βλέπουμε λοιπόν, μας σερβίρουν πρώτα την κάρτα με τον barcode. Και ασφαλώς και το 666. Να το χάρημα των αντιχρήστων. Και θα πούνε, δεν παίρνεις κάρτα, άρα δεν θα φας. Θα πας μισθό, θα πας σύνταξη. Ελλήν και λέει, θα αφυπνιστείς ποτέ, θα καταλάβεις τι σου γίνεται. Και εσείς οι θρησκευόμενοι, θα ζητήσετε ποτέ από την πολιτεία να σέβεται τη θρησκευτική σας ελευθερία. Γιατί εδώ έχουμε και παραβίαση, βιασμό της θρησκευτικής ελευθερίας. Μας είχαν τόσο βομβαρδίσει περί θρησκευτικής ελευθερίας κλπ. Να μην κάνουμε το θρήσκευμα. Καλά, εκείνο το συζητάμε άλλη φορά. Εδώ δεν είναι βιασμός. Το να αναγκάσουν τον φτωχό, συνταξιούρχο, τον εργάτη, τον υπάλληλο, τον οποιοδήποτε, όλους τους πολίτες μέσα στο νέο έτος να παραλάβουν κάρτα με barcode 666 με τον ΆΜΚΑ που θα δίδεται, λέει, εξ αρχής με την γέννηση στο εξής. Επομένως, τι γίνεται εδώ? Θα μας εφαρμόσουν την προφητεία? Θα μας φραγίσουν για να μας δώσουν κομμάτι ψωμί τη σύνταξή μας? Εσείς τι λέτε, κύριε Παρακής, περί αυτού? Εγώ νομίζω ότι, επειδή δεν μπορώ να πιστέψω, ούτε έχω κανένα τέτοιο στοιχείο, ότι όλα αυτά ανάγονται σε κάποιες συγκεκριμένες προθέσεις, σε κάποιο σχέδιο. Πιστεύω ότι οφείλονται... Εγώ ανέφερα τον Άγιο Ιωάννη. Μήπως εκπληρώνεται? Εγώ έχω την, γιατί την εντύπωση... Θα μιλήσω και ως Περάξη και θα πω και εγώ πολύ σύντομα την γνώμη. Έχω την εντύπωση ότι κυρίως οφείλεται στην άγνοια μερικών, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν το μέγεθος του προβλήματος. Και αυτό που λέτε με τις κάρτες και με τον ΕΚΑΜ είναι πραγματικά στην καθημερινή ζωή η αυτοματοποίηση της κοινωνίας μας συνέχεια θα οξύνει το πρόβλημα. Ο ΕΚΑΜ που έχει δημιουργηθεί μια φιλολογία περί του ΕΚΑΜ δεν σημαίνει ότι ήταν ο συγκεκριμένος ΕΚΑΜ, ήταν το πρόβλημα, πάει, πέρασε. ΕΚΑΜ μπορεί να δημιουργηθεί σε οποιοδήποτε αρχείο που συλλέγει διαφορετικές πληροφορίες. Ο ΆΜΚΑ της κάρτας μαζί με τις αγορές της Visa μας, τις μετακινήσεις μας με το διαβατήριό μας ή τις χρεώσεις της ΔΕΗ, δημιουργεί έναν άλλο ΕΚΑΜ. Ο ΕΚΑΜ πια δεν σημαίνει τίποτα. Είναι η συγκέντρωση διαφορετικών πληροφοριών, η οποία δυστυχώς σήμερα στην Ελλάδα είναι δυνατή. Και εγώ εκεί εντοπίζω το πρόβλημα, ότι μέσα σε όλα αυτά που πολύ σωστά επισημάνατε, αυτό που λείπει και λείπει τραγικά είναι ένας νόμος. Γιατί όλα αυτά που είπατε δεν απαγορεύονται. Μάλιστα. Δεν υπάρχει νόμος. Είναι καταπληκτικό, αλλά δεν απαγορεύεται. Όλα αυτά που είπατε δεν απαγορεύονται. Δηλαδή, συνιστά η ηθική πολιτική, πολιτικό ήθος, δηλαδή η πολιτεία, επειδή δεν έχει γίνει νόμος να απαγορεύεται, να φακελώνει. Και συνιστά ήθος να δίνει μια κάρτα που έχει barcode και 666 και να την παίρνει ο φτωχός να πάει να πάρει τη σύνταξή του. Συνιστά, ας πούμε, πολιτική. Επειδή ο κ. Περάκης το άλλο το μεταφράζει από την πλευρά του νόμου. Ένα λεπτό. Ναι. Άλλο ποιες είναι οι προθέσεις, εάν είναι εν γνώση των ηθινόντων, των πολιτικών αρχόντων, και άλλο τι είναι αυτή η κάρτα. Έχει barcode. Ναι, θα ήθελα είναι να παράδειγμα. Πω ότι τώρα ευνηδιάζοντας τον barcode, που είναι ένα τελείως ξέχωρο θέμα και μπορεί να αναλυθεί, τότε εφόσον δοθεί μια ανάλυση, ο κ. Περάκης θα μπορεί να δώσει τη θέση του κατά πόσο είναι ηθικά και νομικά παράνομο η προσβολή της θρησκευτικής. Δεν κατάλαβα τι είπατε τώρα. Είπαμε για το barcode, αναφέρατε. Ωραία. Μέσα. Το barcode συνυφαίνεται με το 666. Θα το αναλύσουμε σε επόμενη εκπομπή. Και αλλά θέλουμε να πούμε στους φτωχούς πολίτες, οι οποίοι παίρνουν τις κάρτες αυτές. Δεν είναι πρόβλημα συνειδήσεως θρησκευτικής? Όταν ξέρουμε ότι το barcode σε όλα τα τυποποιημένα προϊόντα ακριβώς είναι συνυφασμένο με το 666. Θα αποτελεί εξαίρεση την κάρτα. Ερωτούμε λοιπόν. Χωρίς λόγο 666. Εννοείται το χωρίς λόγο. Το οποίο είναι ένας γελίος εμπεργός. Το οποίο είναι σφράγισμα των αντιχρήστων. Μπορεί να εξηγηθεί σε αναλυτικότατα σε εκπομπή με όλα τα εποπτικά μέσα για να αποδειχθεί ότι κάποιος το έχει επιβάλει χωρίς κανένα λόγο και το χειρότερο απ' όλα χωρίς ποτέ κανείς να αμυνθεί αφού όλοι φωνάζουν απάνω στο θέμα και όχι μόνο ορθόδοξος χριστιανισμός και σε όλο τον κόσμο και κάποιος σχηδαία το επιβάλλει. Συνεχώς εκεί, λίγο. Ναι, λοιπόν, εκεί θα μπορεί να δοθεί η νομική ερμηνεία κατά πόσο μπορεί εγώ να προσβάλλω κάποια συνείδηση ή αν είναι μουσουλμανική, αν είναι βουδιστική, αν είναι οτιδήποτε και να πάω εις πείσμα του λαού. Εκεί σαφώς είναι προσβολή, νομίζω ότι μπορεί να το ρίξει. Η νομική υπερασπίζει και τη θρησκευτική συνείδηση. Πώς μπορεί ένας λαός ολόκληρος που μας έχει τρελάνει στα τηλεφωνήματα και αγωνία. Και περιμένει φυσικά από την Εκκλησία, η οποία οφειλεί να πάρει θέση. Μπορεί να αφήσει το λαό η Εκκλησία. Μπορεί οι σύλλογοι, αυτοί που αγωνίζονται για να μείνει ο λαός ελεύθερος, ασφράγιστος, μπορεί να μείνουμε ήσυχοι. Ή θα εκπληρώσουμε την προφητεία εδώ. Δεν θα μπορείς να αγοράσεις, να πουλήσεις και ότι θα σου δώσουν τη σύνταξη και το μισθό, επειδή θα πας την κάρτα. Όχι barcode. Να σας πω τι γίνεται. Αυτό είναι όχι μόνο ηθικό πρόβλημα. Και νομικό πρόβλημα. Πρόβλημα συνειδήσεως. Βλέπω ότι υπάρχει. Ναι, μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει εδώ ένα νομικό πρόβλημα. Δηλαδή, αν
η υποχρέωση να δεχτώ εγώ μια κάρτα η οποία προσβάλλει τη θρησκευτική μου συνείδηση, η οποία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, πραγματικά θέτει ένα νομικό πρόβλημα. Πολύ περισσότερο, το πρόβλημα αυτό είναι πολύ πιο μεγάλο, όταν από ό,τι ακούω εδώ, αυτός ο αριθμός δεν είναι υποχρεωτικός. Η παρουσία του δεν είναι υποχρεωτική. Το 626. Για ανάλυση. Είναι αν δεν είναι υποχρεωτικό, τότε... Αντίχριστο που δεν έχει κανένα άλλο ρόλο. Κανένα νόημα, παντελώς δεν έχει. Ήδη πέρασε η ώρα μας, ειδοποιούν από το στούντιο ότι οι Ευρωπαίοι ήδη να είχαμε πει το αμήν. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Σταμάτη Κουλούφτα και κύριε Παναγιώτη Περάκη, για την προσήλευσή σας, για την, το φως που μας δώσατε στην εκπομπή μας αυτή. Βέβαια, ακόμη δεν ολοκληρώσαμε το θέμα μας αυτό. Μπροστά σε αυτό το πρόβλημα, καλούμεθα να τοποθετηθούμε. Θα δεχτούμε λοιπόν οτιδήποτε μας δίνει η πολιτεία, που πολλές φορές είναι αγνία της. Γιατί παχυλή άγνοια έχει αποδείξει προσφέρει η πολιτεία όταν υποστηρίζει πως θα εξασφαλίσει τα αρχεία, να τα φορήσει με στρατιώτες απ' έξω από τα κτίρια. Λοιπόν, τι θα κάνει ο λαός? Θα ρυθμιστεί, θα προβληματιστεί, θα δεχτεί αυτές τις κάρτες? Το πληροφορούμε ότι έχουν μπαρκόν και άμκα, που σημαίνει σφράγισμα αντίχριστο, που σημαίνει ότι είναι ένας τύπος φακελώματος που οδηγεί τελικά στον ενιαίο κωδικό αριθμό. Και τελικά, εχμάλωτος παραδίδεται ο Έλληνας πολίτης στην διάκριση και στην διάθεση του οποιοδήποτε κακοποιού. Υπερδικτάκτορα, εάν πούμε ότι το θηρίο των Βρυξελών ή κάποιο άλλο θηρίο άλλης πόλεως θέλει να παίξει αυτόν τον ρόλο. Επομένως, οφείλουμε και να στελιτεύσουμε αυτήν την επιβολή των καρτών άνευ συζητήσεως, αναλύσεως, τι περιέχει και τι είναι αυτό και αν συμβάζεται με την πίστη μας. Μπορώ να πω κάτι σε αυτό? Το πρόβλημα δημιουργείται κατά τη γνώμη μου όταν δεν υπάρχουν θεσμικές εγγύσεις. Και εγώ ξαναγυρνάω εκεί, στην ανάγκη θέσπισης και στην Ελλάδα ενός νόμου που εκκρεμεί εδώ και χρόνια και ποτέ δεν ψηφίζεται. Είναι επιτακτική ανάγκη. Να σας πω γιατί είναι επιτακτική ανάγκη με μία κουβέντα. Γιατί είναι κρίμα να στερήσουμε από τον κόσμο τα αγαθά της καινούργιας τεχνολογίας. Λοιπόν, στο αρχικό σας ερώτημα, εξυγχρονισμός ή απειλή, εγώ θα έλεγα να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε τον εξυγχρονισμό, απαλήφοντας την απειλή. Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σωστό συμπέρασμα. Σωστό. Να έχουμε κάρτες χωρίς barcode και χωρίς άμκα που θα τίνει να είναι ταυτότητα η κάρτα κοινωνικής ασφάλισης που αντικαθιστά την άλλη ταυτότητα, η οποία δεν ξέρουμε αν δοθεί η άλλη. Επομένως, το πρόβλημα παραμένει. Είναι επομένως απειλή ή εξυγχρονισμός. Ας το κρίνουν οι αγαπητοί τηλεθεατές μετά από όσα είπαμε και όσα θα πούμε και σε άλλες εκπομπές. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε τους τηλεθεατές μας. Ας προβληματιστούμε, ας αγωνιστούμε, ας τοποθετηθούμε σωστά, προτού είναι αργά.